Κοντά μας ο πατέρας Γεώργιος Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, πατέρα. Καλημέρα, κύριε Παυλόπουλη, κυρία Ρέβη. Καλημέρα σας. Ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Καλημέρα, κύριε Κάντα, και σε εσάς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Και για να δούμε το θέμα. Καλή σας ημέρα από τα καμίνια του Πειραιά. Και για να δούμε το θέμα, αν είναι συνταγματικό ή όχι αυτό το μέτρο. Σωστά. Έχουμε τον Σταύρο Γεωργίου δικηγόρο και την Παναγιώτα Μασούριδο επίσης δικηγόρο, να το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα που έχει ανακύψει. Ναι, να πάρουμε μια πρώτη αντίδραση από τον κύριο Κάντα και τον πατέρα Γεώργιο. Κύριε Κάντα, τι λέτε? Κύριε Παυλόπουλε, εμείς άλλα μέτρα περιμέναμε από τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώσει χτες, ναι, και άλλα ανακοίνωση. Ναι. Περιμέναμε να ανακοινώσει την καταβολή της 13ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους, όπως είναι θεμοθετημένη. Περιμέναμε να πάρει πίσω την άδικη φορολόγηση και υπέρμετρη των αναδρομικών που καλείμαστε σε ένα δίμηνο να τα υποβάλουμε πίσω σχεδόν το 1/3 τους μέχρι το Γενάρη του 2022. Περιμέναμε να πάρει μέτρα ενίσχυσης των λογαριασμών του ΔΕΗ, της ΔΕΗ που παθαίνουμε κεφαλικά, κύριε Παυλόπουλο, όταν έρχονται οι λογαριασμοί. Περιμένουμε να πάρει μέτρα για την ακρίβεια που έχει γονατίσει τα φτωχά νοικοκυριά. Γιατί αυτού τι έχουμε? Νέα τιμωρία για τους συνταξιούχους. Γιατί, είναι τιμωρία, κύριε Κάντα μου? Γιατί θεωρείτε ότι είναι τιμωρία? Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω δεν κάτι. Δεν πρέπει η άνω των 60, που είναι και η πιο ευάλωτη ομάδα, να εμβολιαστεί? Κύριε Παυλόπουλε, εμείς σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των κλαδικών συνταξιουργικών σωματείων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, εδώ και καιρό σεβόμενοι πλήρως το δικαίωμα της ελευθερίας, της αυτοδιαχείρισης και της αυτοδιάθρωσης του καθενός πολίτη, προτείνουμε σε όλους και όλους να επιλέξουν τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός που σώζει ζωές, όπως με την Πειθώ εμείς. Καταρθώσαμε. Δεν πάνε. Ναι, αλλά δεν το κάνουν. Και ήταν η πρώτη ομάδα για την οποία άνοιξε ο εμβολιασμός. Όλοι οι υπόλοιποι έμειναν πίσω για να εμβολιαστούν οι άνω των 60. Αγαπητή κυρία Ρέβη μου, εμείς πείσαμε όλα τα μέλη μας να έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Όμως αυτό είναι εκβιαστικό, το μέτρο να πει σε κάποιον να πάει να δώσει 100 ευρώ. Πώς θα τα δώσει ο συνταξιούχος και τα φτωχά νοικοκυριά? Δεν θα χρειαστεί να τα δώσει αν εμβολιαστεί, πρόεδρε. Δεν θα χρειαστεί να τα δώσει αν πάει να εμβολιαστεί, να προστατεύσει τη ζωή του. Αυτό λέει η πολιτεία. Κύριε Παυλόπουλε, η μάχη για τη ζωή θέλει όπλα και όχι πρόστιμα. Λέμε λοιπόν στην κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι είναι σωστό. Να δίνει 150 ευρώ στην νεολαία για να εμβολιαστεί ή να πάει να πληρώσει ο συνταξιούχος 100 ευρώ πρόστιμο για να εμβολιαστεί? Εάν του έδινε, θεωρείτε, μπόνους αντί για το πρόστιμο αυτό, θα πήγαινε πιο εύκολα ο συνταξιούχος? Γι' αυτό το λέτε αυτό, κύριε Κάντα? Βεβαιότατα, κυρία Ρέμπη, βεβαιότατα θα πήγαινε πιο εύκολα. Ναι, αλλά αυτοί που πήγαν να εμβολιαστούν θα λέγανε εγώ γιατί δεν πήρανε, παιδιά. Για πάμε στον πατέρα Γεώργιο. Πατέρα Γεώργιο, τι λέτε? Εγώ τι να σας πω, ακούσατε από έναν. Αυτό αφορά και τους ιερείς που είναι άνω των 60, έτσι δεν είναι? Ναι, και πολύ εύστοχα τα είπε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και πιστεύω η ηλικία αυτή δεν θέλει τιμωρητικές πράξεις αλλά σεβασμό. Πέραν του γεγονότος ότι είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι, πιστεύω στο ότι το εμβόλιο είναι μονόδρομος και ότι πρέπει για την προφύλαξή τους οι άνθρωποι να κάνουν τον εμβολιασμό και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας τους, γιατί η ζωή είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Έχετε κάποια στοιχεία πόσοι κληρικοί είναι άνω των 60? Όχι, δεν έχω τέτοια στοιχεία, αλλά είναι πάρα πολλοί κληρικοί άνω των 60. Βέβαια. Και όπως βλέπετε, δυστυχώς, που δεν έχουν εμβολιαστεί. Πολύ μεγάλη, που δεν έχουν εμβολιαστεί, λέει ο κύριος Γεωργίου. Προφανώς θα υπάρχουν και κληρικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Προφανώς. Και βλέπετε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η απόφαση αυτή, τι λέτε, θα αλλάξει την εικόνα ή θα υπάρξουν κλινικοί που θα πούν εγώ ας χάσω το κατοστάρι, δεν πάω? Κοιτάξτε, πέραν των δικαιωμάτων που για αυτά τα πράγματα θα τα πείτε με τους νομικούς και τη συνταγματικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, υποχρεωτικότητα βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να προκρίνεται για λύσεις σε ιατρικά θέματα, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πολλοί θα αλλάξουν γνώμη
και θα σπεύσουν να εμβολιαστούν. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που από ιδεολογικούς ή θρησκοληπτικούς λόγους, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα εμείνουν στο τέλος. Μάλιστα. Μία γρήγορη ερώτηση πριν πάμε σε διάλειμμα. Πόσος είναι ο μισθός του κληρικού? Κοιτάξτε, διαφέρει ανάλογα, είναι 4 κατηγορίες από πανεπιστημία. Μέσο όρο δώστε μας, γιατί θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μαζί σας. Περίπου πρέπει να είναι γύρω στα 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε στο νομικό κομμάτι. Ερχόμαστε, κύριε Γεωργίου. Ερχόμαστε στον κύριο Γεωργίου και στην κυρία Μασουρίδη. Επιστρέφω. Τι κάνει στο υπολογισμό? Γράφω εγώ. 1.000 ευρώ μα είπε ο μέσο όρο του μισθού του παπά. Ο πατέρα Γεώργιο. Ναι. 100 ευρώ. Που είναι το πρόστιμο αν δεν εμβολιαστεί, ναι. Συν τα 2 συν ένα rapid 30 πες την εβδομάδα, πάμε σύνολο 220 ευρώ το μήνα. Ναι. Και αυτός είναι ένας καλός μισθός, ο συνταξιούχος δεν παίρνει τέτοιο μισθό. Ναι. Ναι. Η μέση μηνιαία σύνταξη, αγαπητή κυρία Ρέβη, ναι. Είναι 700 ευρώ. Ναι. Η μέση μηνιαία σύνταξη είναι 700 ευρώ. Άρα, μείον 220, μας μένουν 500 ευρώ. Ναι. Αν βάλεις και την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία να πάτε έχουμε... να εμβολιαστείτε, λέει η κυρία Κάτω, κύριε Γεωργίου, τι λέτε τώρα. Είναι... Κύριε Παυλόπουλε, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, για να καταλάβετε το μέτρο της συνταγματικότητας και διάφορα τέτοια που ακούγονται, γιατί γίνανε όλοι συνταγματολόγοι τώρα. Που εμείς που είμαστε 44 χρόνια δικηγόροι δεν διακινδυνεύουμε να εκτιμήσουμε τι λέει το Σύνταγμα και τι όχι. Για να καταλάβετε λοιπόν, υπάρχει το άρθρο 285 του ποινικού κώδικα που ισχύει με νόμους ειδικούς από το 1940 για την πρόληψη μεταδοτικών και τη μετάδοση ασθενειών είναι ο νόμος. Μάλιστα με το νόμο που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία μετά έγινε ακόμη αυστηρότερο. Λοιπόν, όποιος δεν τηρήσει τα μέτρα που επιβάλλει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή, παραδείγματος χάρη ο Υπουργός Υγείας, σας λέω, τιμωρείται εάν κινδύνευσαν άνθρωποι, αν μπορεί να κινδυνεύσουν άνθρωποι, ναι. Τιμωρείται με 10 μέρες μέχρι 5 χρόνια φυλακή. Αν μεταδόθηκε η ασθένεια σε άνθρωπο, 5 με 10 χρόνια κάθυψη. Εάν πέθανε άνθρωπος από αυτό... 10 με 15 χρόνια κάθυψη. Και αν υπήρξαν πολλοί θάνατοι εξαιτίας αυτού του θέματος, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και ισόβια. Και διαμαρτύρονται για το κατοστάρικο όταν δεν έρχεται η πολιτεία να επιβάλλει. Άμα είχε κλείσει 10 άτομα μέσα με 10 χρόνια, όλοι θα εμβολιαζόντουσαν. Και δεν θα λέγανε δικαιολογίες, είμαστε όλοι υπέρ του εμβολίου, αλλά είμαστε εναντίον. Τι εναντίον? Να μας υποδείξουν τρόπο που θα εμβολιαστούν οι 580.000. Διότι οι εκκλήσεις είναι πολύ. Αλλά μην φτάσουμε και στη φυλάκιση τώρα, εντάξει. Όχι, το λέει ο νόμος. Ναι. Το λέει ο νόμος. Καλά, το λέει ο νόμος. Καλά, καλά. Το λέει ο νόμος. Ναι, και ναι. Για πάμε και στην κυρία Μασουρίδου. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Να ακούσουμε και την κυρία Μασουρίδου, κύριε Κάντα. Ελάτε, κυρία Μασουρίδου. Καλημέρα σας, κυρία Ρέβη, κυρία Παυλόπουλε, αξιότιμοι συνομιλητές. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Γεωργίου ως προς την προσέγγιση καταρχήν. Καταρχάς, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα, έχει κατατεθεί μια τροπολογία. Επιβάλλει πρόστιμο με υποχρεωτικό εμβολιασμό. Το ερώτημα είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η πολιτική απόφαση που αναμένεται να ακυρωθεί και από τη Βουλή και να ψηφιστεί ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Με άλλα λόγια... προκύπτει ότι όλα τα άλλα μέτρα δοκιμάστηκαν και δεν πέτυχαν. Δεν δοκιμάστηκαν, επειδή... κυρία Μασουρίδου. Δεν δοκιμάστηκαν. Θεωρώ ως προς την τρίτη ηλικία... Αρρώστησαν τα παιδιά σας όπως τα δικά μου από το σχολείο. Θα σας απαντήσω αμέσως. Τα παιδιά σας, επειδή... 12χρονα παιδιά που κόλλησαν στο σχολείο και ασθένησαν γιατί. Γιατί κάποια ανεμβολία στη γονείς κόλλησαν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους πήγαν στο σχολείο. Γι' αυτό. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ όμως έτσι, γιατί τώρα ή θα μιλήσουμε για τα 25. Ακούστε, ή θα μιλήσουμε. Εσείς το λέτε από τις 25. Ελάτε κύριε Πέντε, παιδιά, να φτάξετε. Κύριε Μασουρίδου, να κάνουμε διάλογο εκεί παρακαλούμε. Ή θα μιλήσουμε για τα 25 παιδιά που είναι στις τάξεις των σχολείων και πότε κλείνουν τα τμήματα, ή θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο μέτρο που ανακοινώθηκε. Να δούμε για το μέτρο. Οι άνω των 60, λοιπόν, συμπολίτες μας, αποτελούν αυτό που λέμε τη λεγόμενη τρίτη ηλικία, αποτελούν τα πλέον ευάλωτα πρόσωπα της κοινωνίας μας. Και εγώ προσωπικά, ψάχνοντας όταν είδα αυτή την ανακοίνωση των μέτρων, δεν είδα την αποτελεσματικότητα των μέτρων για τον κατοίκον εμβολιασμό.
Για μέτρα όπως βοήθεια στο σπίτι. Να σας πω δηλαδή, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν έχει οικογένεια να στηριχτεί και αδυνατεί είτε για λόγους υγείας, ψυχικής, σωματικής, να προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες, τι θα κάνει? Κυρία, θα χάσει τα λεφτά του που παίρνει, τη σύνταξη που κυρία παίρνει. Κυρία Μασουλίδου, να ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, σας παρακαλούμε. Όλες οι ενέργειες. Κυρία Γεωργίου, από τις 580.000 ανεμβολία στους άνω των 60, πιστεύετε ότι οι περισσότεροι είναι ανήμποροι? Όχι βέβαια, γιατί αν είναι ανήμποροι... Η κυρία Μασουρίδου ρωτάμε, κυρία Γεωργίου. Κυρία Γεωργίου, μην κάνετε διακοπές τώρα αφίας σας. Κυρία Μασουρίδου, με συγχωρείτε, νόμιζα ότι ρωτήσατε. Ναι, όχι, την κυρία Μασουρίδου. Είναι ανήμποροι οι περισσότεροι απ' εξ αυτών? Δεν είμαι εγώ σε θέση να το πω αυτό, αλλά εγώ αυτό που θα πω είναι το εξής. Οφείλουμε να μιλήσουμε για τον ανήμπορο που δεν μπορεί να φτάσει στην υπόλοιπη του αυτή τη στιγμή. Ποιος υπάρχει? Έλεγε ο κύριος οικονόμου ότι όποιος δεν μπορεί να μεταφράσει. Για να δούμε ποια μέτρα υπάρχουν. Ναι. Τι μέτρα λαμβάνει η πολιτεία, εγώ σας λέω, για αυτόν τον πολίτη, τα άτομα μεγάλης ηλικίας, προχωρημένης. Το βλέπουμε όλοι και το πρόβλημα δεν είναι εδώ και τόσο στα χωριά. Εδώ πάντως υπάρχουν καταγγελίες από μητροπολίτες, κυρία Μασουρίδου. Υπάρχουν καταγγελίες από μητροπολίτες ότι οι ιερείς έχουν πάρει στο λαιμό τους ανθρώπους. Τους λένε μην πας να εμβολιαστείς. Και αργότερα κάποια εξ αυτών βρίσκονται στις εντατικές. Αυτό δεν είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστεί? Είναι κρίσιμο και γι' αυτό πρέπει η πολιτεία να βάλει όλους τους θεσμούς που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον με το μέτρο του εμβολιασμού. Μάλιστα. Και να πιστούν οι πολίτες. Δηλαδή, στα άτομα της τρίτης ηλικίας, αυτό θα μπορούσε να δουλέψει πολύ και να είναι αποτελεσματικό, αν μέσω της πρωτοβάθμιας υγείας. Είναι ο γιατρός, ο οποίος πρέπει να επισκεφτεί τον ασθενή. Είναι ο γιατρός, είναι ο βασικός επαγγελματίας που θα πείσει. Ένα τέτοιο μέτρο δεν δοκιμάστηκε. Να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια υγεία. Εσείς έχετε πιστεί. Τώρα δεν έχω με ρωτήσει, γιατί δέχτηκα και προσωπική ερώτηση από τον κύριο Γεωργίου πριν, αν έχω εμβολιαστεί. Ακούστε τώρα λίγο. Προωθείτε με τέτοιες ερωτήσεις. Καταρχήν, σας το ξαναλέω ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι πολίτες για την αντιμετώπιση του κύματος αυτού. Εσείς, κυρία μου, που παίρνετε θέση, έχετε εμβολιαστεί. Μάλιστα, έχω εμβολιαστεί, άμα θέλετε, δημόσια δήλωση. Αλλά τώρα τι κάνετε, παίρνετε κοινωνικό πιστοποιητικό? Δεν είναι θέμα δημόσιας δήλωσης. Φτάνουμε, ξέρετε τι, δεν μπορούμε να παίρνουμε με πολιτικές αποφάσεις να φτάνουμε σε όρια κοινωνικού κανιβαλισμού. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Τώρα δεν αφήστε τα αυτά, γιατί είναι σημαντικό που υπερασπίζονται αντιεμβολιαστές και έχουν σπεύσει πρώτοι να κάνουν τέτοια. Είναι το ίδιο. Να σας πω κάτι. Η κατώτερη σύνταξη είναι κοντά στα 400 ευρώ. Επίσης υπάρχουν πρόσωπα που αργεί πάρα πολύ να πάρουν τη σύνταξή τους. Είναι σε αναμονή. Όλοι αυτοί οι πολίτες θα στερηθούν. Δεν θα εμβολιαστεί αν πάει να εμβολιαστεί ο άνθρωπος. Δεν θα του πάρουν τα λεφτά αν πάει να εμβολιαστεί. Η υποχρεωτικότητα έχει μια λογική κύρωσης. Αυτή τη λογική υπηρετεί. Το αν είναι σωστό ή όχι και κυρίως αν θα φέρει αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Ναι, μια φράση από τον πατέρα Γεωργίου για να κλείσουμε. Εδώ εξετάζουμε το μέτρο ως μέτρο όμως. Όχι το αν θα συμμορφωθεί ο πληθυσμός επειδή ανακοινώθηκε. Σε λίγες ώρες 6.000 θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ελάτε, κύριε. Κάνει το μέτρο. Δεν θα τα καταφέρω. Κύριε Γεωργίου, είστε φανατικά υπέρμαχος, βλέπω. Γιατί υποφέραμε, κύριε Παυλόπουλο, και ο αδερφός μου εμβολιασμένος ασθένησε, γιατί εργαζόταν σε μαγαζί εστίασης, και τα δυο μου παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο, που δεν είχαν 25 άτομα μέσα, αρρώστησαν, και καραντίνες γιατί αρρώστησαν δάσκαλοι, και ένα σωρό περάσαμε. Φανταστείτε τι γίνεται στα δημόσια σχολεία. Και μας λέτε ότι νομικά υπερισχύει το γενικό έναντι του ατομικού. Όταν καλημέρα. Το κινδυνεύουμε... Καλημέρα σε όλους σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και στον κύριο Γεωργίου και την κυρία Μασουρίδου και τον πατέρα Γεωργίου. Και τον πρόεδρο του συνταξιού. Εδώ ξαναλέω ότι θα πει ότι είναι η ομάδα που δόθηκε προτεραιότητα στον εμβολιασμό της. Έστω.